Προσπάθεια ο Rivers στην assist, τον Πέρι στο κάρφωμα. Ο Rivers έχει ήδη 4 assist και 12 πόντους. Και με τα 17 τον διαγωνισμό, μάλλον καταρχήν για να προκριθεί στο τελικό. Η σειρά του Melvin Tsitum, ο οποίος ετοιμάζεται για το κάρφωμα. Tsitum 28 ετών, 2-3, πρώην παίκτης της Δάφνης, της Λάρισσας 2 χρόνια και του Περιστερίου, ένας από αυτούς που μας αγάπησαν και έγινε Έλληνας εντός εισαγωγικών, αλλά και εμείς τον αγαπάμε. Αυτό είναι το πρώτο κάρφωμα του απόφοιτου του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα. Εδώ Melvin Tsitum. 8-8, 3 οκτάρια και ένα εννιάρι. Μάλλον 4 οκτάρια και ένα εννιάρι είναι η βαθμολογία της Κρητικής Επιτροπής. Παναμβάνω, στην Κρητική Επιτροπή αυτό είναι το επόμενο κάρφωμα του Melvin Tsitum. Μετέχουν ο διευθύνης διετής Λάρι Βορειάδης, η ηθοποιός Άντζελα Γκερέκου, ο μάνατζερ του ΠΑΟΚ Λεωνίδας Φανταζής, ο δημοσιογράφος Τάκης Εσταθίου και ο Γιούρις Ντόπ, πρώην πλέον παίκτης του Ηρακλή. Εδώ είχαμε καλύτερη βαθμολογία, είχαμε 9 άρια. Η σειρά του Λόρενς Φάντερμπεργκ. Για να δούμε αν θα δικαιωθεί ο Μιχάλης Κακιούζης, που προηγουμένως έδωσε φαβορί τον απόφυτο. Εδώ θα ξαναδούμε την προσπάθεια του Αμερικανού, ο οποίος παίρνει και δεκάρι. Δεν είστε αντικειμενικός κύριε Φανταζή, μάνατζερ του ΠΑΟΚ είστε και βάζετε δεκάρι στον παίκτη σας. Αυτό είναι το κάρφωμα από τον απόφυτο του Ohio State, ο οποίος ετοιμάζεται για την επόμενη προσπάθειά του. Για να δούμε. Και να πάμε μετά το κάρφωμα στον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο, που έχει κοντά τον Μπάνε Τρέλεβιτ για ένα πρώτο σχόλιο. Αυτός είναι ο Λόρενς Φάντερμπεργκ, Αλέξανδρε. Μπάνε, ο Λόρενς είναι συμπαίκτης, πώς τον είδες? Τα καρφώματα που έκανε, πώς τα είδες μέχρι τώρα? Πολύ καλά, πολύ καλά. Τα κερδίσεις. Είδε κάτι και σου είπε πριν ξεκινήσει στο ζέσταμα, τι ήτανε? Είπε κάτι που τα κάνει τα καρφώματα. Με ποιο τρόπο τα καρφώσει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό έκανε. Η βαθμολογία του Λόρενς Φάντερμπεργκ ήταν καλύτερη από την βαθμολογία των προηγούμενων, αφού είχαμε και το δεκάρι εδώ, έστω και αν επαναλαμβάνω και ας μην μας παρεξηγήσει ο καλός φίλος Λεωνίδας Φανταζής, δεν ήταν, ίσως θα έπρεπε να εξαιρεθεί από την Επιτροπή. Η σειρά του Lucius Davis, για να δούμε αν ο Λου είναι τόσο sweet, τόσο γλυκός όσο υποδηλώνει το προσωνύμιό του. Καλό ξεκίνημα. Άμπραβο, αυτή νομίζω ότι υπάρχει ένα δεκάρι. Όχι, υπάρχουν 4 εννιάρια. Έχουμε και αποδοκιμασίες από τον κόσμο. Φυσιολογικές είναι αυτές, γιατί μην νομίζετε ότι ο κόσμος επιλέγει τα δικά του φαβορί. Τάσσεται από την αρχή με κάποιον και τον υποστηρίζει μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Γαλάνη. Από εδώ που είμαι δεν μπορώ να βλέπω τους βαθμούς. Έχουμε 5 εννιάρια για τον Sweet Lou, ο οποίος θα αναπάει σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, με παρεμφερή τρόπο. Εδώ πια έχουμε 4 εννιάρια, όχι, έχουμε 3 εννιάρια και 2 δεκάρια. Και η κυρία Κερέκου βάζει άριστα. Αυτή είναι η βαθμολογία στο δεύτερο κάρφωμα του forward του Παπάγου. 2 εννιάρια και 3 δεκάρια. Ξανά. Το ανάποδο κάρφωμα από τον Lucius Davis. Μάλιστα. Ωραία. Είναι ξανά η σειρά του Harold Ellis. Γιατί νόμιζε η Κρητική Επιτροπή ότι πρόκειται για ζέσταμα το πρώτο του κάρφωμα. Και τώρα πλέον, έχοντας δει τι έκαναν οι υπόλοιποι, ο Ellis ξαναπάει στο κάρφωμα και νομίζω ότι κάτι παραπάνω θα πάρει. Ο κόσμος είναι υπέρ του Ellis, ο οποίος όμως δεν παίρνει δεκάρι. 5-9-45 βαθμούς από αυτό το κάρφωμα. Ξαναπάει ο Ellis. Υπάρχει και ο απαραίτητος μερικές περιπτώσεις ανιματέρ για να ενθαρρύνει και τον παίκτη και τους παίκτες μάλλον και το κοινό. Έχουμε πάλι 5 εννιάρια και σύνολο βαθμών 90 για τον Harold Ellis.
Και τώρα η αυτού εξοχώτης του, ο Ντόμινικ Ουίλκινς, στο ένα και μοναδικό κάρφωμα που θα κάνει για συμβολικό λόγο να τιμήσει την παρουσία του και την πρόσκλησή του. Άλλωστε είναι πολύ πρόσφατο πραγματικά το δυσάρεστο γεγονός που τον έφυξε ο θάνατος του αγαπημένου του πατέρα, εξαιτίας του οποίου άλλωστε έλειψε και τόσες μέρες. Για να δούμε τι επιφυλάσσει ο Ντόμινικ. Καλό, αλλά... αλλά δοκάρι. Πάντως από έμπνευση έσκυζε ο Ντόμινικ. Δεν ξέρω αν ήταν τα ίδια καρφώματα που έκανε στο απόγειο της δόξας του. Α, εφτάρια, εφτάρια και εξάρια. Παίζει ρόλο βεβαίως. Ίσως τον αδικούν, αλλά νομίζω ότι παίζει ρόλο και το γεγονός ότι δεν είχε αποτέλεσμα το κάρφωμα. Σαν έπνευση πάντως θα έπρεπε να βαθμολογηθεί με 10. Για να ξαναπάμε στον Ντομινίκο. Αυτή τη φορά έρχεται αποφασισμένος και το κάνει. Μάλιστα, 10-10-10-10-10, 5x10 ίσον 50. Το στάδιο πάει να πέσει από τους πανηγυρισμούς για τα χειροκροτήματα του κόσμου. Θυμίζει λίγο ο Νάντια Κομανέτσι το 76 το Μοντρεάλ, ο Ντόμινικ με τα δεκάρια που μαζεύει. Σύνολο βαθμών 82. Έχει λιγότερους και από τον Έλλης όμως. Πάμε, πάμε κάτω να ακούσουμε τι λέει. Βασίλειο Ντομινίκου της είπε ότι νομίζω ότι κέρδισε το διαγωνισμό των καρφωμάτων. Το σίγουρο είναι ότι κέρδισε τα χειροκροτήματα, αλλά μπήκε και ο γορίλας μέσα. Μάλιστα, αυτός λοιπόν κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η διασημότερη μασκότ στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, όχι μόνο απλώς του NBA. Είναι ο περίφημος γορίλας των Suns, η μασκότ της ομάδας του Phoenix. Μια ατραξιόν που μέρα παραμέρα, όποτε οι Phoenix παίζουν στην Αμέρικα West Arena, δεν κοιταρέστα του που λέμε. Και έτσι όπως τον βλέπουμε ορμητικό, αύριο είναι σαν να βλέπουμε το alter ego του Charles Barkley. Ασφαλώς είναι ο διασημότερος γορίλας του κόσμου μετά το κινηματογραφικό King Kong. Και μην νομίζετε ότι ασχολείται μόνο με το ρόλο του ως διασκεδαστής στους αγώνες μπάσκετ, παράλληλα τρέχει σε νοσοκομεία, σχολεία, ορφανοτροφία. Για κοινοφελείς σκοπούς κάνει πάνω από 150 εμφανίσεις κάθε περίοδο. Προχθές το πρωί ώρα Ελλάδος ήταν παρόν στο τελευταίο αγώνα των Suns και έφτασε πριν από 2 ώρες στην Αθήνα, αλλά βλέπετε ότι είναι ολοζώντανος, ούτε κουρασμένος, ούτε το jet lag τον έχει επηρεάσει. Είναι έτοιμος εδώ να μας προσφέρει σοου στην 7η εκτός Ηνωμένων Πολιτειών εμφάνισή του. Σημαίνουν και τα ατυχήματα τα σκόπιμα μερικές φορές. Και που είστε ακόμα να δείτε όταν θα καρφώνει ο γορίλας, που θα σαρώνει τα δεκάρια και θα είναι καλύτερος και από τον Ντομινίκ ακόμα. Πάντα είναι φίλος με τα όργανα της τάξεως, με τους πιτσιρικάδες. Γορίλας που έχει εμφανιστεί κατά καιρούς στο Τορόντο, το Τόκιο, το Σίδνεϊ, το Μόναχο, το Παρίσι, το Λονδίνο και τώρα η 7η πόλη της διεθνούς καριέρας του είναι η Αθήνα. Και παράλληλα, για να καταλάβετε ποιο ρόλο επιτελεί στο NBA, είναι βασικό στέλεχος στο πρόγραμμα Stay in School που έχουν οι Αμερικανοί και είναι ένα βασικό πρόγραμμα εναντίον των ναρκωτικών. Περιμένουμε φυσικά παράλληλα, παρακολουθώντας τον γορίλα και τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Αυτά είναι, μάλιστα. Πρώτος Λούσιους Ντέιβις, βαθμή 93, δεύτερος Λόρενς Φάντερμπεκ, βαθμή 93, Έλλης 90, Τσίτουμ 85 και ο αδικημένος υπόθεσης ο Wilkins 82. Πάμε στον Λούσιους Ντέιβις και στον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Λούσιους, Λου, your first at the first round, are you satisfied? Yeah, I'm satisfied. Actually, you know, I'm not supposed to be in a dunk contest. I can't really dunk that good, but you know, I'll go and try to do as best I can. And you do something else at the second round, or can you offer something else? I can't offer too much more than you already saw, man. Okay, thank you very much. Είναι καλοποιημένος ο Λούσιος Προσωπάνου που είναι πρώτος, θέλει να συνεχίσει το ίδιο και θα κάνει κάτι ανάλογα καρφώματα με αυτό που έκανε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Η ομάδα των Αμερικανών. Εδώ πάει και ο Στόικο να χαιρετήσει το συμπαίκτη του Ντομινίκ. Όχι, ο Στόικο δεν μετέχει στα καρφώματα. Ούτε βέβαια στα τρίποντα, αν και πολύ θα το ήθελε.
Μην ξεχνάτε εκείνο το μεγαλοπρεπές τρίποντο που έβαλε στο περσινό All-Star Game, το οποίο ήταν δικό του, κατά δικό του, αναδείχθηκε MVP. Dominic Wilkins και Stoiko Brankovic, την παίκτα στο Παναθηναϊκό, και σήμερα εδώ παρόντες στο show του ελληνικού μπάσκετ. Μια γιορτή, ένα πανηγύρι του μπάσκετ, χωρίς άγχος, χωρίς φωνές για τους διαιτητές, χωρίς κέρματα. Ένα All-Star Game, το πρώτο στο ΑΚΑ, στο Μαρούσι, εδώ που του αξίζει, εδώ που έγινε το Ευρωμπάσκετ του 95, εδώ που θα γίνει και το Μουντομπάσκετ του 98, ή μάλλον το Κοσμομπάσκετ, όπως θα λέγεται, ελληνοπρεπής όρος. Και γενικώς μια εκδήλωση την οποία σας προσκαλούμε να μην τη χάσετε, να μην χάσετε ούτε δευτερόλεπτο, αφού είναι μια όαση μέσα στο ομιγλώδες τοπίο του πρωταθλήματος και των κυπέδων Ευρώπης, στο γεμάτο άγχος σκηνικό και στον παραλογισμό των πυρετών των εκάστοτε Σαββατόβραδων. Να πάμε στην Κριτική Επιτροπή. Α, όχι, πριν, περιμένοντας την αρχή του δεύτερου γύρου, να πάμε για λίγο στα στούντιο του Star για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτό είναι το δεύτερο κάρφωμα του Sweet Lou, το πρώτο ήταν αποτυχημένο. Έχουμε πλέον, κυρίες και κύριοι, εν εξελίξει το τελικό των καρφωμάτων ανάμεσα στον Sweet Lou Davis του Παπάγου, ο οποίος μαζεύει σύνολον 76 βαθμών από δύο προσπάθειές του στο τελικό. Και τώρα τα δύο καρφώματα του Lawrence Vanderbilt. Να δούμε τι βαθμολογία θα πάρει και τελικώς ποιος θα είναι ο νικητής στον πρώτο διαγωνισμό του All-Star Game. Lawrence Vanderbilt. Καλό! Πολύ καλό! Νομίζω ότι ο Vanderbilt έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα. Ούτως ή άλλως η βαθμολογία που πήρε ο Davis ήταν ελάχιστη για τον πρώτο γύρο. 4 δεκάρια, 1-9, σύνολο βαθμό 49. Αυτό το στυλ το Tomahawk των καρφωμάτων, αυτό το κάρφωμα που έκανε χρόνια ο James Worthy σε συνδυασμό των Lakers. Κυλοκροτήστε τον, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτός είναι ο νικητής. Έτσι κι αλλιώς ήταν ανολοκλήρωτο το πρώτο κάρφωμα του Lucius Davis. Και έτσι λοιπόν δικαιώνεται ο Μιχάλης Καγιούτσης, ο οποίος προέβλεψε από την αρχή ότι ο Vanderbilt θα έχει τον πρώτο λόγο στα καρφώματα. Να πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν ο Νίκος Παπαϊωάννου και ο Αλέξανδρος Σωτηρόπουλος έχουν να δώσουν κάποια στοιχεία, να μιλήσουν με κάποιους από τους ανταγωνιστές. Lawrence, when we talked before, you said that you hope to win the competition. Now you're the winner. Oh no, I didn't really expect that. I didn't know what I was going to do because I'm very tired, but I got to push myself, and I'm sure coach is going to work me very hard tomorrow. So, I'm thankful. I should have won. Is it fair for Lawrence to win? It's not fair. I should have won. I got seated again. I've been seated again. I should have won. Hey, I should have won. This guy can't dunk like me. But he's a good dunk. Besides, I'm taller too. Yeah, he's taller. Ο Χάρολντ έχει μια μικρή διαφωνία, Βασίλη, για το αν ο Λόρενς είναι τελικά ο νικητής του διαγωνισμού. Ήθελε να είναι αυτός βέβαια ο νικητής. Ο Λόρενς βάτουσε αρκετά ικανοποιημένος. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα, αλλά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τελικά μάλλον είναι δίκαια η νίκη του. Λόρενς, thank you very much. Ωραία, αυτή είναι η κάρτα που μας προσφέρει η στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη με τους νικητές των καρφωμάτων 1991 Τζον Χάτσον. Αυτή λοιπόν είναι μια ομάδα γυμναστών από τη Σλοβενία, είναι η περίφημη Frogs, η Βάτρακη, εδώ νομίζω τα λόγια περιτεύουν από λάφτε τους. Φυσικά υπάρχει το υποβοήθημα του τραμπολίνου, αλλά νομίζω ότι και πάλι το θέαμα είναι εντυπωσιακό. Μην νομίζετε ότι αστοχούν κατά λάθος.